Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού έκαναν διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, κάποιοι ταξίδεψαν από την Κρήτη και έστησαν χώρο έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Με τραγούδια και κριτικούς χορούς, σωματοί εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό διαδήλωσαν με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους από την Αττική. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα σε αναμονή και έχουμε πάρει ένα επίδομα 700 ευρώ τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Από εκεί και πέρα τίποτα. Ο κορονοϊός χτύπησε και την εργασία τους και περιμένουν πώς και πώς ειδοποίηση για να πιάσουν δουλειά. Υπάρχει θέμα επιβίωσης πλέον. Πρέπει να κάνουν κάτι. Δεν ζούμε με 400 ευρώ. Δεν μπορεί να ζήσει καμιά οικογένεια. Υπάρχει οικογένεια που υπάρχουν τετραμελής οικογένεια που δουλεύει στο τουριστικό κομμάτι. Οι εργαζόμενοι ζητούν την υποχρεωτική επαναπρόσληψη όλων των εποχικών εργαζομένων, την απαγόρευση των απολύσεων και την παράταση επιδόματος ανεργίας μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Οι εργαζόμενοι, αφού απέκλεισαν επί 2 ώρες την οδό Σταδίου, στη συνέχεια έκαναν πορεία προς τη Βουλή. Αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στη Βουλή και ανανέωσαν το ραντεβού τους στους δρόμους της Αθήνας για αύριο.